Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νέα προβλήματα καλείται να αντιμετωπίσει η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας μετά την έκδοση του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των ομολόγων. Προκειμένου να απεγκλωβιστεί από το δυσμενές πολιτικό και επικοινωνιακό πεδίο η Ριγίλης, όπως αναφέρει το Βήμα Online, διαμηνύει ότι η φούσκα των ομολόγων θα διαλυθεί πολύ πιο εύκολα από ότι κατέρευσε η σκευωρία του βατοπεδίου. Από την πλευρά του, ο πρώην Υπουργός Σάβα Τσιτουρίδης ετοιμάζεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη, ενώ ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο να κινηθεί αναλόγως και ο Πέτρος Δούκας, ο οποίος σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της Εξεταστικής Χρήστο Πρωτόπαπα χαρακτηρίζει το πόρισμα μνημείο ελαφρότητας, ανοησίας, αυθαιρεσίας, εμπάθειας και ασχετοσύνης. Εντατικοποιούνται οι ρυθμοί αποκομιδής των απορριμμάτων στην Αθήνα, καθώς εκφράζεται αισιοδοξία ότι η κατάσταση θα έχει ομαλοποιηθεί εντός των επόμενων 24 ώρων. Στόχος είναι να βελτιωθεί η εικόνα στους δρόμους της Αθήνας μέχρι τα Χριστούγεννα. Ο Δήμος Αθηναίων έχει διαθέσει στην αποκομιδή όλο το δυναμικό της καθαριότητας. Οι εργαζόμενοι διαβεβαιώνουν ότι η αποκομιδή των σκουπιδιών θα γίνει παρά, όπως υποστηρίζουν, τις ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν στους χιτά. Δεν θα καταβληθεί στους εργαζομένους που υπέστησαν σημαντική οικονομική απώλεια από τη μεταφορά τους στην μικρή προβλήτα Ιώτα η ενίσχυση των 330 ευρώ που είχε προβλεφθεί να καταβληθεί στις 31 Δεκάτου του 2010, ανακοίνωσε η διοίκηση του οργανισμού Λιμένος Πειραιός την Τετάρτη. Στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ότι όσοι οδήγησαν τη χώρα στην σημερινή κατάσταση θα έπρεπε να είναι περισσότερο προσεκτικοί στις αιτιάσεις τους όταν αναφέρονται σε θέματα τα οποία δημιουργήθηκαν από την πολιτική τους σε βάρος εργαζομένων. Σιδηροδρομικό εισιτήριο μέσω του διαδικτύου θα μπορούν να κλείνουν από την επόμενη εβδομάδα οι επιβάτες του ΟΣΕ, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Τρενοσέ ΑΕ, Θανάσης Δηλιασκόπουλος. Μιλώντας σε εκδήλωση με τίτλο «Δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές σε τροχιά ανάπτυξης», ο κ. Δηλιασκόπουλος είπε ότι η Θεσσαλονίκη αποτελεί προτεραιότητα στο σχεδιασμό της Τρένοσε για τοποθέτηση του κέντρου βάρους των δραστηριοτήτων της στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών logistics. Η μεγάλη ατμοσφαιρική ανομαλία που τέμνει την Ευρώπη στα δύο είναι η αιτία που η διαφορά της θερμοκρασίας ανάμεσα στο χιονισμένο βορρά και τον θερμό νότο ξεπερνά ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ειδικότερα στην Ελλάδα, η ζέστη έρχεται από τον Βόρειο Ατλαντικό. Τη στιγμή που το μεσημέρι στην Αθήνα η θερμοκρασία φτάνει στους 25 βαθμούς και στην Κρήτη αγγίζει τους 28, η Βόρεια Ευρώπη και συγκεκριμένα το Παρίσι, ο υδράργυρος δείχνει μείον 2. Στη Γαλλική πρωτεύουσα, όπως και στην Αγγλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, εκδηλώνονται σφοδρές χιονοπτώσεις, ενώ στην Ελλάδα οι θερμοί και υγροί νοτιάδες προκαλούν ανοιξιάτικες θερμοκρασίες, ευνοώντας την εκδήλωση σημαντικών βροχοπτώσεων κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική χώρα. Εκτός σύνορων τώρα, κράτη που συνδέονται με τη μαφία χαρακτηρίζει ανώτατος Ισπανός εισαγγελέας στη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Τσετσενία, σύμφωνα με έγγραφο της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη Μαδρίτη, που διέρευσε μέσω του Wikileaks στην εφημερίδα Guardian. Πρόκειται για τον εισαγγελέα Χωσέ Πέπε Γκρίντα Γκονζάλες, ο οποίος διεξήγαγε έρευνα για τη δράση της ρωσικής μαφίας στην Ισπανία, έρευνα που οδήγησε στην σύλληψη περίπου 60 ατόμων. Στα παραπάνω κράτη δεν μπορείς να διακρίνεις διαφορές στις δράσεις της κυβέρνησης και των ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος, εμφανίζεται να αναφέρει ο Γκονζάλες. Η Σεγκολέν Ρουαγιάλ ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια για το χρήσμα του κόμματος των Σοσιαλιστών στις προεδρικές εκλογές του 2012 σε μια ευνηδιαστική απόφαση. Την ίδια ώρα, Ντομινίκ Στρος-Καν και η Μαρτίνο Μπρί κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους. Η Σεγκολέν Ρουαγιάλ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, παραδέχτηκε ότι θα είναι υποψήφια στις εσωκομματικές εκλογές. Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούσαν ότι ο Ντομινίκ Στρος-Καν, η Μαρτίνο Μπρί και η Σεγκολέν Ρουαγιάλ θα κατεβάσουν κοινό υποψήφιο στις εκλογές. Και ενώ οι δύο πρώτοι κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους, αναμένεται τελικά να κατεβάσουν κοινό υποψήφιο. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Γαλλίας ζήτησε από όλες τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν σήμερα Πέμπτη το 25% των καθορισμένων πτήσεών τους από το αεροδρόμιο του Ρουασί και το 10% των πτήσεων από το Ορλί στο Παρίσι λόγω των πυκνών χιονοπτώσεων που αναμένονται. Εν τω μεταξύ, σοβαρότατα προβλήματα δημιουργήθηκαν και στα δρομολόγια των τρένων στη Βρετανία, που είχαν την Τετάρτη καθυστερήσεις έως και 90 λεπτών σε όλα σχεδόν τα δρομολόγια εξαιτίας των ισχυρών χιονοπτώσεων.
Να περάσουμε στον καιρό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρ. Ήταν η ειδήσεις σε 5 λεπτά από την Εγνατία Τηλεόραση.